για να πάμε λίγο τώρα σε πονηρές σκέψεις για πονηρές επιστημονικές εργασίες. Προχθές την ενημέρωση, η ανάλυση που έκανε η κυρία Βάνα Παπαευαγγέλου σχετικά με, μα τι άλλο, το μοτίβο το ξέρετε. Πρόσφατη μελέτη, πώς το έπαθαν, από την Καλιφόρνια ανέλυσε κλινικά δεδομένα από περίπου 52.000 περιστατικά της όμικρον και τα συνέκρινε με 17.000 ασθενείς που νοσούσαν από μετάλλαξη Δέλτα κατά διάρκεια του Δεκεμβρίου. Και λέει η κυρία Παπαευαγγέλου, τα συμπεράσματα της μελέτης αυτής επιβεβαίωσαν τις αρχικές προβλέψεις για υπιότερη νόσο με την όμικρον. Πιο συγκεκριμένα έδειξαν ότι οι ασθενείς που είχαν μολυνθεί με την παραλλαγή όμικρον είχαν 53% μικρότερη πιθανότητα να εισαχθούν στο νοσοκομείο, 74% μικρότερη πιθανότητα να εισαχθούν σε ΜΕΘ και 91% μικρότερη πιθανότητα να χάσουν τη ζωή τους. Ως εκεί. Βρήκαμε τη μελέτη όπως ήταν φυσικό, τι καταλαβαίνετε εσείς τώρα. Και θα την αναρτήσουμε όλοι. Για να δούμε όμως τι λέει αυτή, ας ξεκινήσω από την περίληψη. Οι αναλύσεις μας, λέει η μελέτη, περιλάμβαναν 52.297 περιπτώσεις με όμικρον και 16.982 περιπτώσεις με δέλτα λοιμώξης αντίστοιχα. Οι νοσοκομειακές εισαγωγές αφορούσαν 235 περιπτώσεις με όμικρον, το 0,5%, και 222 με δέλτα, το 1,3%. Μεταξύ των περιπτώσεων που εξετάστηκαν για πρώτη φορά σε εξωτερικά ιατρία, οι προσαρμοσμένες αναλογίες κινδύνου για οποιαδήποτε εισαγωγή σε νοσοκομείο που ακολούθησε, καθώς και οποιαδήποτε συμπτωματική εισαγωγή, λέει η μελέτη, στο νοσοκομείο που σχετίζονταν με τη λίμωξη της παραλλαγής όμικρον, ήταν 0,48 και 0,47 αντίστοιχα. Τα ποσοστά εισαγωγής της ΜΕΘ και εθνισιμότητας μετά από θετικό τεστ στα εξωτερικά ιατρία ήταν 0,26% και 0,09 φορές ψηλότερα μεταξύ των περιπτώσεων με λίμωξη από παραλλαγή όμικρον σε σύγκριση με τις περιπτώσεις που νόσησαν από την παραλλαγή Δέλτα. Κανένα από τα περιστατικά με λίμωξη από την παραλλαγή όμικρον δεν χρειάστηκε μηχανικό αερισμό σε σύγκριση με 11 περιπτώσεις από λίμωξη από την παραλλαγή Δέλτα καθ' όλη τη διάρκεια της περίοδου παρακολούθησης. Η διάμεση διάρκεια νοσηλείας ήταν 3,4 ημέρες μικρότερη για τα νοσηλευόμενα περιστατικά με λοιμώξη από την παραλλαγή όμικρον σε σύγκριση με τους νοσηλευόμενους ασθενείς με λοιμώξεις από την παραλλαγή Δέλτα, γεγονός που αντανακλά μείωση της διάρκειας νοσηλείας κατά 69,6%. Αυτά λέει η περίληψη μελέτης που είναι και η βιτρίνα της. Εμείς δεν λέμε ότι αυτά που είπε η κυρία Παπαευαγγέλου δεν τα αναφέρει η μελέτη. Αυτά όντως αναφέρονται στη μελέτη. Συγκεκριμένα στη σελίδα 6, στο τμήμα που αφορά τη συζήτηση και μάλιστα στην πρώτη παράγραφο. Είναι όμως άξιον απορίας πώς και γιατί η μελέτη δεν προβάλλει αυτά στα οποία η κυρία Παπαευαγγέλου θέλει να επικεντρώσει την προσοχή μας, αφήνοντας κατά μέρος βασικά ζητήματα όπως, πρώτον, τα ποσοστά αυτά στην πραγματικότητα τι και σε τι πραγματικούς αριθμούς αντιστοιχούν. Ξέρετε που αντιστοιχούν. Σε σύνολο 288.534 άνθρωπο ημερών παρακολούθησης, μετά από θετικό τεστ στα εξωτερικά ιατρία, 88 ασθενείς με λοιμώξεις παραλλαγής όμικρον εισήχθησαν στο νοσοκομείο, όπως και 189 ασθενείς με λοιμώξεις παραλλαγής δέλτα, σε σύνολο 264.408 άνθρωπο ημερών παρακολούθησης. Έναρξη οξέων αναπνευστικών συμπτωμάτων κατά λιγότερο ίσο με 14 ημέρες πριν από την εισαγωγή στο νοσοκομείο καταγράφηκε αναφορικά με 84 ασθενείς με λοιμώξη με την παραλλαγή όμικρον, το 95,5% των 88, και 187 ασθενείς με λοιμώξεις με παραλλαγή δέλτα, 98,9 των 187 ασθενών, οι οποίοι ταξινομήθηκαν έτσι ως άτομα με συμπτωματική νοσηλεία. Έναρξη οξέων αναπνευστικών συμπτωμάτων κατά λιγότερο ίσο με 14 ημέρες πριν την εισαγωγή στο νοσοκομείο καταγράφηκε αναφορικά με 84 ασθενείς με λοιμώξη με την παραλλαγή όμικρον, δηλαδή το 95,5 των 88 ασθενών, και 187 ασθενείς με λοιμώξη με παραλλαγή δέλτα, δηλαδή το 98,9 των 189, οι οποίοι ταξινομήθηκαν έτσι ως άτομα με συμπτωματική νοσηλεία.
Οι προσαρμοσμένες αναλογίες κινδύνου για εισαγωγή στο νοσοκομείο και συμπτωματική εισαγωγή στο νοσοκομείο που σχετίζονται με τη λίμωξη παραλλαγής όμικρον σε σχέση με τη λίμωξη από την παραλλαγή δέλτα ήταν 0,48 στο 95% διάστημα εμπιστοσύνης 0,36 έως 0,64 και 0,47 για τη δέλτα στο διάστημα εμπιστοσύνης 0,35 έως 62 αντίστοιχα. Μεταξύ των ασθενών που νοσηλεύτηκαν με λοιμόξη από την παραλλαγή όμικρον, οι 7 χρειάστηκαν εντατική φροντίδα, συμπεριλαμβανομένων 5 ασθενών των οποίων οι λοιμόξεις εντοπίστηκαν αρχικά σε εξωτερικά ιατρία. Ένας ασθενής απεβίωσε, ενώ κανείς δεν χρειάστηκε μηχανικό αερισμό, σε σύγκριση με 23 ασθενείς που εισήχθησαν σε ΜΕΘ, 14 που αποβίωσαν και 11 ασθενείς που χρειάστηκαν υποστήριξη με μηχανικό αερισμό, οι οποίοι ανήκαν στην κατηγορία εκείνων που είχαν νοσήσει από την παραλλαγή Δέλτα. Για τέτοια νούμερα μιλάμε. Ο αριθμός των υποπαρατήρηση ασθενών που πληρούσαν καθένα από αυτά τα τελικά σημεία δεν επαρκούσε, λέει η μελέτη, προκειμένου να πραγματοποιηθούν πολυπαραγοντικές αναλύσεις λόγω απουσίας κατάλληλων μετρήσεων. Οι μη προσαρμοσμένες αναλογίες κινδύνου όσον αφορά την παράμετρο εισαγωγής στη ΜΕΘ και την παράμετρο της θνησιμότητας ήταν 0,26 για την ομάδα των ασθενών από την παραλλαγή όμικρον, συγκριτικά με 0,09 αντίστοιχα για την ομάδα την παραλλαγή Δέλτα. Η σύγκριση αυτή φυσικά αφορά άτομα που διαπιστώθηκαν ως ασθενείς για πρώτη φορά σε εξωτερικά ιατρία. Επιπλέον, ο ημερήσιος κίνδυνος για να καταφύγουν σε μηχανικό αερισμό ασθενείς με λίμωξη από την παραλλαγή Δέλτα ήταν σημαντικά υψηλότερος από ό,τι για εκείνους από την παραλλαγή Όμικρον μετά από θετικό αποτέλεσμα σε εξέταση στα εξωτερικά ιατρία. Οξέα ανεπνευστικά συμπτώματα αναφέρθηκαν κατά ή πριν από τις ημερομηνίες εξέτασης για το 79,7% των περιπτώσεων με λοιμόξη από παραλλαγή όμικρον που διαπιστώθηκαν για πρώτη φορά σε εξωτερικά ιατρία και 80% αντίστοιχα για τις περιπτώσεις από την παραλλαγή δέλτα. Οξέα αναπνευστικά συμπτώματα αναφέρθηκαν κατά ή πριν από τις ημερομηνίες εξέτασης για τον 79,7% των περιπτώσεων με λοιμόξη από παραλλαγή όμικρον που διαπιστώθηκαν για πρώτη φορά σε εξωτερικά ιατρία και 80% αντίστοιχα για τις περιπτώσεις στην παραλλαγή Δέλτα. Μικρή διαφορά, ε! Μεταξύ των περιστατικών που δεν είχαν εμφανίσει συμπτώματα κατά τη στιγμή της εξέτασης στα εξωτερικά ιατρία, αναφέρθηκε η εκδήλωση νέων αναπνευστικών συμπτωμάτων, μωρέ κοίτα στοιχεία η μελέτη, κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης για 991 περιστατικά με λοιμώξεις από την παραλλαγή όμικρον και 553 με λοιμώξεις από την παραλλαγή δέλτα. Να γιατί σας τη διαβάσαμε αναλυτικά τη μελέτη, δεν την ακούσατε την Πέμπτη, γιατί τα νούμερα είναι αυτά για τα οποία μιλάμε επί πραγματικών ατόμων και πώς τελικά ελαχιστοποιούνται οι διαφορές στην πραγματική κλίμακα. Την τελευταία δεκατηγοριοποίηση της εκδήλωσης οξέων αναπνευστικών συμπτωμάτων μετά την εισαγωγή και κατά τη διάρκεια παρακολούθησης, ο αριθμός των ασθενών στην ομάδα των λοιμόξεων από την παραλλαγή όμικρον ήταν μεγαλύτερος από εκείνον στην ομάδα της παραλλαγής Δέλτα. Βλέπετε για ποιο λόγο οι συγγραφείς μελέτης προέταξαν στην περίληψη της δημοσίευσης τα συγκεκριμένα αποτελέσματα και όχι αυτά που παρουσίασε στις ποσοστιαίες αναλογίες προφανέστατα για λόγους εντυπωσιασμού η κυρία Παπαευαγγέλου. Πάντοτε θα υπάρχει μια δικαιολογία που στη συγκεκριμένη περίπτωση φανταζόμαστε ότι θα ήταν ναι, αλλά δεν αλλοιώσαμε τα αποτελέσματα. Μα προφανώς, κανείς δεν είπε το αντίθετο. Αυτό όμως που λέμε είναι ότι μέσω του εντυπωσιασμού, ναι, μεν τα αποτελέσματα μπορεί να μην αλλοιώνονται, ωστόσο αλλοιώνεται οι πραγματικές εντυπώσεις που προσλαμβάνει κάποιος και μάλιστα μη ειδικός από μια τέτοια παρουσίαση της μελέτης. Φυσικά δεν έχουμε την απέτηση να μας είχε παρουσιάσει και τους περιορισμούς της μελέτης που επικαλέστηκε, που περιγράφονται αναλυτικά στη σελίδα 7 και ειδικότερα στην πρώτη τελευταία παράγραφο στο εδάφιο της συζήτησης. Ένα άλλο σημείο που οι ίδιοι συγγραφείς δεν αναφέρουν είναι η διαφορά των 35.315 ασθενών που προκύπτει ανάμεσα στους 52.297 ασθενείς που νόσησαν την παραλλαγή όμικρον και τους 16.982 που νόσησαν την παραλλαγή Δέλτα. Η τελευταία αυτή, της Δέλτα, είναι το 1 τρίτο της πρώτης κατηγορίας, της όμικρον. Είναι βέβαια άξιο απορίας γιατί οι συγγραφείς επιχειρούν μια τέτοιου είδους σύγκριση, δηλαδή με αισθητά μειωμένο αριθμό ασθενών με την παραλλαγή Δέλτα, που εξακολουθεί να βρίσκεται στις ΗΠΑ. Μήπως για να προκύψει τελικά η εύλογη υπόθεση
αφού η μελέτη είχε αυτά τα αποτελέσματα με πολύ μεγάλο αριθμό ασθενών από όμικρον σε σχέση με τη Δέλτα και αφού οδηγεί σε συμπεράσματα που εμφανίζουν την ελόγω ομάδα να υπερτερεί σαφώς ως προς το καλύτερο έναντι της Δέλτα, πόσο μάλλον θα υπερτερεί ακόμη περισσότερο, δεδομένου ότι αν ο αριθμός των ασθενών που είχαν νοσήσει από τη Δέλτα ήταν ίσως με εκείνον που είχαν νοσήσει από την όμικρον, η επιβάρυνση της ομάδας τους θα ήταν ακόμη μεγαλύτερη αναφορικά με τις εξεταζόμενες παραμέτρους και δείκτες. Θα μου πείτε τώρα εσείς πονηρές σκέψεις για πονηρές επιστημονικές εργασίες. Ας δούμε όμως και ένα άλλο συμπέρασμα που μας παρουσίασε η κυρία Παπαευαγγέλου. Βέβαια, είπε, πρέπει να σημειωθεί ότι οι ασθενείς που νοσούσαν με την παραλλαγή όμικρον ήταν νεότεροι και με υψηλότερα ποσοστά εμβολιασμού. Αυτό το κατά τα άλλα αρκετά σοβαρό συμπέρασμα που συνάδει με εκείνα πληθώρας μελετών, η κυρία Παπαευαγγέλου το πέρασε αυρόχης ποσή, λέγοντάς μας το εκοφαντικό συμπέρασμα, στο οποίο η ίδια έχει καταλήξει, προκειμένου να μην αφήσει το παραμικρό περιθώριο να αμφισβητηθεί το εμβολιαστικό δόγμα που φανατικά υπερασπίζεται μαζί με τους λοιπούς ακαταδίωκτους. Συνεπώς, οφείλουμε να παραμένουμε επιφυλακτικοί αναφορικά με την έκβαση της όμικρον σε ανεμβολία στους μεγαλύτερης ηλικίας. Άλλο λέει το συμπέρασμα. Ήθε τα άλματα αυτής της αποπροσανατολιστικής ρητορικής να συνάβδουν με την επιστημονική της σκέψη. Τέλος, από την υποδειγματική αυτή εκλαϊκευμένη παρουσίαση μελέτης δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε και την άκρος ειλικρινή της επισήμανση. Τι είπε? Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν έχουμε καθόλου δεδομένα σχετικά με τη long COVID που μπορεί να προκαλέσει παραλλαγή όμικρον. Και εμείς επίσης εξίσου ειλικρινά την πιστεύουμε. Προφανώς και η ίδια φαίνεται ότι δεν έχει εν αντιθέσει με τη διεθνή επιστημονική κοινότητα και τη διεθνή βιβλιογραφία κάποια δεδομένα. Τι κρίμα, γιατί αν είχε δεν θα συμμετείχε ενεργά στο κοινό εγχείρημα των διαχειριστικών επιτελείων να οδηγήσουν μια ολόκληρη κοινωνία στην ανοσία της αγέλης. Αλλά άμα έχεις δεδομένα για τη long COVID, πώς θα το πεις μετά?